Τώρα και βάσει μιας τελευταίας έρευνας που έχει βγει από την Ελστάτ, την περίοδο του Ιουλίου 2022, Ιούλιο του 2022 με Ιούλιο του 2023, ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής έφτασε περίπου στα 25-28%, και αυτό βέβαια οδήγησε σε μια μείωση της κατανάλωσης κατά 8%. Στην περίοδο αυτή διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μια μεγάλη αύξηση στο ψωμί, στα κρέατα, τα ψάρια, το γάλα, τα αυγά, τα λάδια, τα λαχανικά και τα φρούτα, περίπου στο 23-25% ανάλογα με την κατηγορία, και σε όλα διαπιστώθηκε μείωση κατανάλωσης πλην των λαχανικών και των φρούτων, και σε αυτή την περίοδο οι καταναλωτές, για να μειώσουν τις δαπάνες, αντικατέστησαν τα ακριβότερα προϊόντα, δηλαδή τα επώνυμα αυτά προϊόντα, με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, έτσι ώστε να μπορούν, εφόσον η αγοραστική τους δύναμη ήταν πάρα πολύ χαμηλή, προσπάθησαν να μπουν στο κομμάτι των προσφορών, να εισέλθουν στο κομμάτι των προσφορών, και γι' αυτό βλέπουμε και πολλές προσφορές πλέον στον χώρο του σούπερ μάρκετ, και έχουν αναπτυχθεί και γκάμες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Γιατί πλέον η στροφή με όλη αυτή την κρίση που υπάρχει έχει αφουγκραστεί από τις μεγάλες παραγωγικές εταιρείες και από τις εταιρείες σούπερ μάρκετ, και δίνουν ήδη πλέον έμφαση σε αυτές τις κατηγορίες προϊόντων. Σίγουρα οι πρώτες ύλες, και ακόμα σε μια περίοδο που περάσαμε μια περίοδο χαλάρωσης, αλλά δεν ξαναεπανήλθαμε στα περσινά επίπεδα, και η ενεργειακή κρίση, όπως καλά είπατε, αλλά και τα μεταφορικά έξοδα, αλλά και η κράτηση, αν θέλετε, πρώτων υλών που είχαν αγοραστεί σε ακριβότερη τιμή, έχει επηρεάσει όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα όλων αυτών των παραγόντων. Όπως και ο πόλεμος βέβαια μεταξύ και της Ουκρανίας και της Ρωσίας, έχει δημιουργήσει και μία, αν θέλετε, να το πω, μια παθογένεια ακόμα και σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και βέβαια τα μεταφορικά έξοδα είναι και αυτά ένας μεγάλος παράγοντας που συμπολογίζονται στην τελική διαμόρφωση τη τιμή του προϊόντος. Και αν δείτε και σήμερα, η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, και από ό,τι βλέπουν εκτιμήσεις που υπάρχουν στο εξωτερικό είναι ότι θα παραμείνει στα 2 ευρώ. Και αν θέλετε και μια προσωπική εκτίμηση, όσο δεν διατίθονται, δεν διατίθεται και δεν, το πετρέλαιο δεν αυξάνει την παραγωγή του σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία ή και Ρωσία, αν θέλετε, θεωρώ ότι αυτό είναι ένας αρνητικός παράγοντας που θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ακρίβεια, αν θέλετε, και στο πετρέλαιο. Εστιάζω όμως στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί αυτό είναι το καύσιμο που διακινούνται όλα τα αγαθά. Συμπερασματικά, από ό,τι διακρίνεται, υπάρχει 2-3 λέξεις. Είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή που υπάρχει σε όλες τις χώρες, μετριέται και καταγράφεται σε όλες τις χώρες. Πλέον βλέπω ότι ξεπεράσαμε ξεπερνούμε την οικονομική κρίση, ξεπερνούμε, όπως διαφαίνεται, την ενεργειακή κρίση, και λέω ξεπερνούμε γιατί δεν ξέρω αν θα την ξεπεράσουμε, γιατί ήδη βλέπω και μια τάση πάλι ακρίβειας και στην ενέργεια. Ξεπεράσαμε την πανδημία, έστω με αυτά τα πόνερα που έχει αφήσει, νομίζω ότι έχουμε εισέλθει και είναι επιβεβαιωμένο όλες οι χώρες του πλανήτη σε αυτό που λέγεται κρίση στο πληθωρισμό των τροφίμων. Εύχομαι, αν και με τις παρούσες συνθήκες και με τα παρόντα στοιχεία που έχω, δεν μπορώ να κάνω μια αισιόδοξη εκτίμηση.